Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τα χρώματα, γιατί υπήρξε αρκετός κόσμος ο οποίος έκανε ερωτήσεις σχετικά με τι χρώματα χρησιμοποιούμε και με τι υλικά βάφουμε τα τεχνητά μας. Εγώ θα σας μιλήσω όχι ως ειδικός, αλλά από την πείρα που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο, και αφού λάβουμε υπόψη μας ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς μας, δηλαδή το τεχνητό, έχει σαν αποστολή και σκοπό του να καταστραφεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι φτιάχνουμε ένα τεχνητό το οποίο το στέλνουμε με αποστολή να το δαγκώσουν, να παλέψουν μαζί του για να πιάσουμε ένα ψάρι. Οπότε είναι αναπόφευκτο κάποια στιγμή αυτό να καταστραφεί. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο περισσότερο έχει επιτύχει το σκοπό του. Άρα δεν θέλουμε κάτι το οποίο να κρατάει σε βάθος χρόνου, δηλαδή να το βρούνε και τα εγγόνια μας που λένε, αλλά κάτι το οποίο θα το δουλέψουμε, θα μας αποδώσει και θα το ανακυκλώσουμε. Έτσι λοιπόν απευθύνομαι σε εσάς λέγοντας ότι αυτά που θα σας πω είναι λύσεις, όχι οι πλέον ακριβές, αλλά μία μέση και ή φτηνή κατάσταση. Πρώτα απ' όλα δουλεύω αερογράφο. Και γιατί δουλεύω αερογράφο? Γιατί ο αερογράφος δίνει ένα αποτέλεσμα πολύ καλύτερο και από το πινέλο και από το σπρέι. Οπότε έχοντας δουλέψει όλα αυτά, πιστεύω ότι ο αερογράφος, έστω και ένας φτηνός, θα δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ένα σπρέι, ας είναι και ακριβό. Εάν υπολογίσουμε ότι ένα φτηνός αερογράφος είναι της τάξης του 30-40 ευρώ και θα τον έχεις πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια ίσως, και ένα καλό σπρέι είναι γύρω στα 7 με 10 ευρώ, τότε πιστεύω ότι δεν χωράει καμία σκέψη. Πας απευθείας στον αερογράφο. Ένας άλλος λόγος που επιμένω στον αερογράφο είναι ότι η δέσμη του αερογράφου είναι πολύ πιο λεπτή, πολύ πιο μικρή, πολύ πιο φίνα και δίνει καλύτερα αποτελέσματα από ένα σπρέι το οποίο έχει φαρδιά δέσμη. Όσο και μικρό μπέκ να έχει, η δέσμη του σε ένα σπρέι είναι πολύ πιο μεγάλη. Με αποτέλεσμα να καλύπτει πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια επάνω στο τεχνητό και να μην μπορείς να κάνεις κάποιες λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες, ιδιαίτερα σε μικρά τεχνητά, τάξεως ξέρω εγώ των 3, 5, 7, 9 και 10 και 12 σαντιμέτρα. Για το πινέλο δεν το συζητάω, γιατί το πινέλο τα τελειώματά του, όσο και καλά να είναι, όσο και όμορφα να είναι, απέχουν πολύ από τα τελειώματα του αερογράφου. Και το ράστερ που θα σου δώσει ένας αερογράφος, το πινέλο δεν μπορεί όχι να το φτάσει, ούτε να το πλησιάσει, ούτε να το ονειρευτεί. Εντάξει, τώρα μπορεί να μου πει κάποιος, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να δουλέψω δάχτυλο ή μπορεί να δουλέψω σφουγγαράκι ή μπορεί να δουλέψω οτιδήποτε. Άμα πάμε σε τόσο καλλιτεχνικές εμβαθύσεις, εντάξει, πάμε σε άλλα μονοπάτια, βαδίζουμε σε άλλα μονοπάτια και σε άλλα λιμέρια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για τα χρώματα που χρησιμοποιώ εγώ και είναι τα ακριλικά. Είτε αυτά είναι χρώματα τα οποία θέλουν αρέωση, είτε είναι μελάνια. Τα λέμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι τα χρώματα που χρησιμοποιώ είναι ακριλικά. Είναι με βάση το νερό. Και είναι χρώματα τα οποία μπορώ να τα δουλέψω εύκολα είτε με πινέλο είτε με τη χρήση αερογράφου, αλλά και με τα δύο μαζί. Γιατί αυτό? Γιατί οπωσδήποτε, όπως και να το κάνουμε, μία βαφή αερογράφου
με αερογράφο, είναι πολύ πιο εμφανίσιμη από μία βαφή με πινέλο. Τα τελειώματα, οι επικαλύψεις των layers των στρωμάτων το ένα με το άλλο είναι τελείως διαφορετική από ό,τι είναι με το πινέλο. Επίσης δεν χρησιμοποιώ σπρέι, έχω χρησιμοποιήσει έτσι και πινέλο και σπρέι στην πορεία των ετών, αλλά το δε πινέλο τα τελειώματά του δεν είναι σωστά, δεν μ' αρέσουν εμένα έτσι. Και το δε σπρέι, η δέσμη που βγάζει, που αφήνει, είναι πολύ μεγάλη για τώρα για τεχνητά πολύ μικρά. Παραδείγματος χάρη, να βγάλουμε ένα τεχνητό το οποίο... Α, αυτό. Αυτό εδώ, παραδείγματος χάρη, αυτή η δέσμη που για να βγει έτσι, δηλαδή να κάνει να είναι πάνω έτσι όπως είναι και να κάνει raster προς τα κάτω, να κάνει αυτό το σβήσιμο δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει με το σπρέι. Όσο και λεπτό μπέκ να έχει, είναι πολύ δύσκολο να βγει αυτό. Και εφόσον είναι δύσκολο, δεν το κάνω. Λοιπόν, τα χρώματα εκτός από τα ακριλικά, υπάρχουν βέβαια και τα χρώματα τα οποία έχουν βάση πετρελαϊκές ενώσεις και τα λοιπά, πετρελαϊκά υποκατάστατα, έτσι, διαλυτικά και τα ρέστα, όπως αυτά εδώ πέρα. Γιατί δεν τα χρησιμοποιώ? Αυτά είναι πιο σκληρά, πιο δυνατά. Αυτά εδώ, ξέρω εγώ, να, αυτά εδώ. Αυτά εδώ. Όχι, όχι αυτό. Σαν και αυτά εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει. Είναι πιο σκληρά, αλλά τι γίνεται. Επειδή βαριέμαι να κάθομαι να καθαρίζω μετά τον αερογράφο με τις ώρες, και επειδή μου είναι πιο εύκολο να του πετάξω λίγο νερό μέσα, λίγο, μέχρι να καθαρίσει, και να τον αφήσω για την επόμενη φορά, γι' αυτό αυτά εδώ τα έχω απορρίψει. Τα χρησιμοποιώ μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Ένα άλλο χρώμα για τον αερογράφο που χρησιμοποιώ είναι και τα λεγόμενα ink, τα μελάνια. Λοιπόν, τα μελάνια είναι τελείως διαφορετικά από τα υπόλοιπα χρώματα, είναι σε πολύ ρευστή μορφή, είναι εύκολο να δουλευτούν, αλλά θέλουν πάρα πολύ λεπτά μπέκ, μα πάρα πολύ λεπτά μπέκ, δηλαδή τις τάξεις του 0,2, 0, το 0,3 μπορώ να σας πω ότι πέφτει και μεγάλο. Το 0,2 με έχει βολέψει αρκετά. Και πολλά από αυτά θέλουν και ιδιαίτερες συνθήκες. Δηλαδή, αυτό εδώ παραδείγματος χάρη, δεν θέλει να έχει πολύ υγρασία το περιβάλλον. Έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες που θα τις πούμε στην πορεία. Και θέλει και να έχει και μία συγκεκριμένη θερμοκρασία. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά που σας λέω είναι δεν τα έχω βγάλει, δεν τα έχω σπουδάσει κάπου, έχουν βγει από την πορεία των χρόνων που έχω κάτσει και έχω ασχοληθεί με αυτά. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα πώς φτιάχνουν την όλη υπόθεση. Αυτά εδώ, εάν θα δείτε παράδειγμα, είναι παχύρευστα. Βλέπετε? Είναι παχύρευστο. Και άμα τα ανακατέψουμε, πάμε πιο κάτω. Έστω.
είναι ιδιαίτερα απαχαιρευτό. Αυτό εδώ λοιπόν ή θα πρέπει να δουλευτεί με πινέλο ή θα πρέπει να αραιωθεί. Εάν πρόκειται να δουλέψουμε τέτοια ακριλικά, τα οποία θα πρέπει να τα αραιώσουμε, θα πρέπει να τα αραιώσουμε τόσο ώστε η ροή τους να είναι τέτοια που να περνάει μέσα από τον αερογράφο. Και πότε είναι αυτό σωστό? Έστω ότι παίρνουμε ένα τέτοιο χρώμα. Ένα τέτοιο χρώμα. Ένα τέτοιο χρώμα είναι αραιωμένο αυτό εδώ. Το έχω αραιώσει από αυτό, το οποίο αυτό δες το πόσο είναι. Είναι πολύ παχύρευστο. Λοιπόν, αυτό το παχύρευστο το έχω αραιώσει. Δες το. Κυλάει. Σε μία επιφάνεια κυλάει, αλλά κυλώντας αφήνει χρώμα στην πορεία του. Δηλαδή μία μικρή, πολύ μικρή σταγόνα την αφήνει χρώμα στην πορεία του τα κυλάει. Και αυτό το κάνουμε σε μία επιφάνεια η οποία είναι ιδιαίτερα λεία. Όχι δηλαδή σε άγρια επιφάνεια, σε μία επιφάνεια που δεν είναι απορροφητική και είναι ιδιαίτερα λεία. Παράδειγμα, πρέπει να γίναμε με χρυσόσκονες. Παράδειγμα χάρη το γυαλί ή ένα πλαστικό το οποίο είναι πολύ, πολύ γυαλιστερό. Όπως το είδατε αυτό με το μαύρο, θα σας το κάνω και με ένα άλλο χρώμα, γιατί πολλά χρώματα τα οποία είναι ανοιχτό χρώμα, παράδειγμα χάρη, αφήνουν πιο λίγο χρώμα. Δεν έχει σημασία αυτό, αρκεί να αφήνει χρώμα. Να μην περνάει, πέφτει κάτω και είναι τελείως άχρωμο. Δες το, αυτό τώρα, παραδείγματος χάρη, αυτό εδώ κυλάει, αλλά δεν κυλάει καλά. Αυτό θέλει κι άλλο αραίωμα. Δεν είναι σωστό. Ως επίσης, αυτό κυλάει και κυλάει κανονικά και αφήνει χρώμα πίσω του. Κοιτάξτε αυτό εδώ πέρα, αυτό θέλει αραίωμα. Δεν είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, πού είμαστε? Εδώ. Υπάρχουν άλλα χρώματα τα οποία μπορείτε να τα πάρετε έτοιμα, να μην τα αραιώνετε εσείς. Αλλά η διαφορά ποια είναι τώρα, υπάρχει μια διαφορά στη τιμή. Αυτά τα οποία είναι έτοιμα, οπωσδήποτε θα σας βγάλουν πολύ πιο λίγες βαφές και οπωσδήποτε θα σας βγει πιο ακριβά δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, ένα τέτοιο χρώμα είναι αυτό εδώ. Το οποίο αυτό το χρώμα η εταιρεία το έχει για υφάσματα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι στη δικιά μας τη δουλειά είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Φτηνό και κάνει τη δουλειά του άψογα. Επίσης είναι πάρα πολύ καλό για όσους ασχολούνται,
Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι μολυβί και περλέ μάλιστα. Είναι πάρα πολύ καλό για όσους ασχολούνται με την κατασκευή γαρίδες, καλαμαριέρες διάφορες και τέτοια. Επειδή χρησιμοποιούν εκείνο εκεί το τούλ, το πανάκι από πάνω, ή το ελαστικό ή το όχι, αυτή η βαφή το βάφει χωρίς να τον τίνει τελείως. Έτω. Το είπα και το σαμιωτικό, αίτω. Το βλέπετε, κυλάει και αφήνει χρώμα στην πορεία. Αυτό είναι από τη μάνα του, έτσι, έτσι. Δεν το έχω αρρώσει εγώ. Τώρα μία που είπαμε για μολυβί περλέ που λέω. Εάν χρησιμοποιήσετε χρώματα περλέ, θα χρειαστείτε πιο χοντρό μπέκ. Αν θα χρησιμοποιήσετε απλά ακριλικά χρώματα, χωρίς πέρλα μέσα τους, θα χρειαστείτε πιο λεπτό. Και αυτό γιατί? Απλούστατα γιατί η πέρλα έχει πολύ πιο χοντρό κόκκο και χρειάζεται πολύ πιο μεγάλο μπέκ. Εάν το μπέκ δεν είναι μεγάλο, η πέρλα θα μείνει μέσα στο μπεκάκι, δεν θα μπορέσει να περάσει μεταξύ της σακίδας και του μπέκ και θα στομώσει το μπεκάκι. Με αποτέλεσμα θα πρέπει να το βγάλετε, να το καθαρίσετε για να μπορέσετε να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Αλλά γενικά δεν θα μπορέσετε να δουλέψετε με μικρό μπέκ και πέρλα. Γι' αυτό εγώ χρησιμοποιώ δύο αερογράφους. Ο ένας είναι με οχτάρα, με οχτάρι μπέκ. Είδες τι ωραίο που το έχω. Ναι, ο ένας είναι με οχτάρι μπέκ και το άλλο είναι με 0,2 μπέκ. Επίσης, ίσως θα χρειαστεί αυτό που θα, εάν θα χρησιμοποιήσετε πέρλα, να έχετε παραπάνω πίεση στον αέρα. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τον αερογράφο και με τα, την τεχνική, τι χρειάζεται κτλ. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τον αερογράφο και με το, και με τα εξαρτήματα του και αυτά, ίσως σε ένα άλλο βίντεο, ή έστω κάποιος ο οποίος ασχολείται με τον μοντελισμό και ή την αερογραφία να μας τα πει καλύτερα. Λοιπόν, είπαμε, όσον αφορά τα ακριλικά χρώματα, εάν είναι σε παχύρευστο, αν είναι σε τέτοια μορφή, πόσο το θα τα αραιώνουμε και τα λοιπά. Α, πώς αραιώνεται? Με τι το αραιώνουμε? Το αραιώνουμε με απλό νεράκι. Όχι, καλά θα ήταν όχι νερό της Βύσης, αλλά αυτό το απιονισμένο νερό, αυτό που βάζετε και στα, στο σίδερο, ξέρω εγώ, ή παίρνουν ορισμένοι και βάζουν και στη μηχανή, στο ψυγείο. Όχι παραφλού, νερό. Επίσης, υπάρχουν και διάφορα υλικά, όπως αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι, τώρα αυτό είναι μια συγκεκριμένο μαγαζιού, είναι βελτιωτικό ροής. Τι κάνει βασικά αυτό εδώ πέρα? Αυτό βασικά κρατάει λίγο παραπάνω το χρώμα να μην μπήξει μέσα στον αερογράφο, ώστε να είναι ρευστό και να κυλάει πολύ πιο εύκολα. Και έχει με γράφει επάνω του με τι ποσοστό είναι, 20% μου φαίνεται είναι, τέλος πάντων γράφει επάνω με τι ποσοστό είναι, το βάζεις με το νερό για να κρατάει, για να του δίνει μια καλύτερη ρευστότητα με τον αερογράφο. Πώς τα καθαρίζουμε? Εφόσον τα χρώματα είναι νερού, θα τα καθαρίσουμε με νερό. Εάν τώρα παραμείνουν πολύ μέσα, ένα ασετόν, λίγο ασετόν θα κάνει τη δουλειά. Δηλαδή, αν παραμείνουν πολύ μέσα στον αερογράφο και
έχουν κάνει κρούστα ή έχουν κάνει φιλμ ή οτιδήποτε τα χρώματα στον αερογράφο, θα καθαρίσουμε με ένα ασετόν, με λίγο ασετόν. Επίσης άλλα χρώματα που υπάρχουν εκτός από αυτά τα ακριλικά που είπαμε, τα οποία είναι είτε σε έτοιμα είτε σε έτοιμα, σαν και αυτό εδώ πέρα, είτε σε πιο πηχτή μορφή και πρέπει να τα αραιώσουμε, υπάρχουν και τα μελάνια. Τα μελάνια αυτά εδώ πέρα είναι σε ιδιαίτερη αραιή μορφή. Δες το. Φεύγει πολύ γρήγορα. Και αυτό το μάζεμα που κάνει στην αρχή, το βλέπετε, φεύγει πάρα πολύ γρήγορα το μελάνι. Και αυτό το μάζεμα που κάνει στην αρχή, πριν ξεκινήσει, που του ήθελε μια βοήθεια για να ξεκινήσει, είναι και το... αυτή η κουκίδα που κάνει όταν πέφτει σε υγρασία ή σε χαμηλή θερμοκρασία. Είναι λίγο ιδιαίτερα χρώματα αυτά εδώ πέρα. Είναι πολύ ωραία. Ειδικά επειδή αυτά τα περισσότερα, αυτή εδώ, τα συγκεκριμένα, είναι σε transparent, σε διαφανή, και ένα εφέ από κάτω, ένα film το οποίο strass, το οποίο θα περάσουμε, ξέρω εγώ, ή ένα ανακλαστικό film θα περάσουμε. Εάν περαστεί από πάνω με τέτοια, του δίνει μια ιδιαίτερη μορφή, πολύ ελκυστική, τουλάχιστον στο ανθρώπινο μάτι. Είπαμε για τα... για τα ψάρια δεν ξέρουμε. Για τα ψάρια ξέρουν τα ψάρια. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω για τα... ακριλικά τα χρώματα. Ένα άλλο υλικό είναι οι σκόνες αγιογραφίας. Τώρα θα μου πεις, με σκόνη θα δουλέψω? Κι όμως. Λοιπόν, οι σκόνες αγιογραφίας έχουν πάρα πολύ λεπτό κόκκο και για να τις δουλέψουμε εμείς με τον αερογράφο θα πρέπει να τις αραιώσουμε με κάποιο medium. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι ακόμα και ένα βερνίκι ξύλου σαν και αυτό εδώ. Αλλά το σωστό που μπορείς να τις φτιάξεις και να σου κρατήσουν και με το βερνίκι το... και με το βερνίκι με αυτό εδώ πέρα κρατάει και κρατάει πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή εγώ την είχα φτιάξει, το είχα φτιάξει το χρώμα και μετά από ένα χρόνο ήταν πάλι εντάξει το χρώμα. Δεν είχε πρόβλημα. Αλλά το σωστό είναι να φτιαχτεί με μία βάση ακριλική. Μία βάση καλής ποιότητος, ακριλική. Για τα σκούρα χρώματα, όπως εννοούμε σκούρα χρώματα, είναι και αυτό εδώ πέρα, έτσι δυνατό χρώμα, μπορούμε να βάλουμε και λευκή βάση ακριλική. Το οποίο βέβαια όταν στεγνώσει δεν είναι λευκή, δεν παραμένει λευκή, είναι ένα χρώμα, όταν είναι σκέτη και στεγνώσει σκέτη, είναι ένα θολό διαφανές. Αλλά υπάρχει και η βάση η διαφανής. Τούτη εδώ. Αυτή είναι, μπορεί να φαίνεται λευκή, αλλά είναι διαφανής.
Όταν δηλαδή στεγνώσει τελείως, είναι εντελώς διαφανής. Η διαφάνειά της είναι έντονη. Άμα αυτό λοιπόν πάρουμε λίγο σκόνη και την αναμίξουμε με τη λευκή βάση, με την διαφανή βάση ή με την ακριλική βάση, εν πάση περιπτώσει, θα δώσει ένα χρώμα το οποίο βέβαια στη συνέχεια θα πρέπει να το αραιώσουμε και με νερό. Εντάξει, και να το αραιώσουμε τόσο όσο όταν θα το βάλουμε σε μια επιφάνεια η οποία είναι λεία, παραδείγματος χάρη τζάμι ή ένα πλαστικό πολύ λίο, να τρέχει όπως πρέπει να τρέχει. Να τρέχει και να αφήνει, να γλιστράει, να τρέχει και να αφήνει και χρώμα από πίσω της. Τώρα για να βάψουμε με αυτό εδώ πέρα το χρώμα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε το χρώμα και να το βάψουμε αμέσως. Πρέπει να το φτιάξουμε το χρώμα, να το φτιάξουμε έτσι ώστε να γλιστράει. Τώρα αυτό εδώ πέρα δεν γλιστράει με τίποτα. Βλέπεις, είναι πολύ... Εδώ στην άκρη, επειδή έχει πάρει παραπάνω νερό, γλιστράει. Έτσι πρέπει να γλιστράει και να τρέχει. Έτσι. Η σταγόνα που θα αφήσουμε να γλιστράει και να τρέχει έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να το φτιάξουμε τη μία μέρα και την άλλη μέρα να. Από την άλλη μέρα να μπορέσουμε να το δουλέψουμε. Και αυτό γιατί? Για να μπορέσει η σκόνη να διαλυθεί εντελώς μέσα στο μείγμα μας. Παλιά οι μοναχοί με τέτοιες σκόνες κάνανε τις αγιογραφίες. Γι' αυτό λέγεται και σκόνη αγιογραφίας. Και την αραιώνανε με κρόκο αυγού. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται να αραιωθεί με κρόκο αυγού. Και όμως γίνεται. Εκείνοι οι μοναχοί ξέρανε. Εγώ βέβαια δεν το έχω αραιώσει ποτέ με κρόκο αυγού, γιατί το αυγό μ' αρέσει περισσότερο μελέτα και μάλιστα φούρνο. Λοιπόν, αυτές οι σκόνες αγιογραφίας, γιατί να τις δουλέψουμε αφού υπάρχουν τα άλλα τα χρώματα? Ένας ο οποίος ξεκινάει και θέλει να βάψει κάποια τεχνητά, δεν θα τις πάρει, δεν θα τις δουλέψει. Υπάρχουν όμως σκόνες αγιογραφίας οι οποίες είναι αυτό που λέμε χαμελέοντες. Δηλαδή, δίνουν μία υφή χρώματος της προτίμησής μας, μία υφή, μία αίσθηση χρώματος της προτίμησής μας, επάνω σε μία βαφή με τα κανονικά χρώματα. Είναι δηλαδή κάτι σαν εκείνο εκεί το φιλμ, το οποίο ηρυδίζει και μόνο ηρυδίζει χωρίς να δίνει χρώμα. Ένα τέτοιο πράγμα είναι. Το οποίο βγαίνει με αυτές τις σκόνες. Αυτά είναι για τις σκόνες αγιογραφίας.